Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε πολύ χρήσιμε μεθόδου οι οποίε περιέχονται στο Element, μέσα από τι οποίε μπορούμε να κάνουμε την επεξεργασία των χαρακτηριστικών. Εντάξει. Είχαμε δει και στο πρώτο βίντεο την has attribute, έτσι, η οποία ε, πηγαίνει και μας επιστρέφει το true false ανάλογα με το αν περιέχεται το χαρακτηριστικό. Και επίσης έχουμε και την get attribute, η οποία επιστρέφει την τιμή του χαρακτηριστικού. Τις κρατάμε αυτές τις δύο και τις τσοντάρουμε τώρα με τις εξής. Έχουμε τη set attribute, πάρα πολύ σημαντική, η οποία παίρνει σαν ορίσματα το name και το value και αυτό το οποίο κάνει είναι ότι πηγαίνει και προσθέτει το χαρακτηριστικό με όνομα name και με την τιμή value εφόσον δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ήδη, τότε θα τροποποιήσει την τιμή και θα βάλει την τιμή την οποία έχουμε διοχετεύσει σαν όρισμα. Άρα λοιπόν αυτή η μέθοδος είναι πολυβολική για να προσθέτουμε χαρακτηριστικά σε ένα element. Επίσης έχουμε τη remove attribute, η οποία αφαιρεί το χαρακτηριστικό name από το στοιχείο και αμέσως μετά έχουμε και δύο βολικά properties, τα οποία properties επεξεργάζονται τα δύο πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή το ID και το όνομα της κλάσης. Οπότε με το ID είναι read-write property που ειδικά για το χαρακτηριστικό ID προσθέτει ή τροποποιεί την τιμή του. Και επίσης έχουμε το class name που είναι read-write και ειδικά για το χαρακτηριστικό class προσθέτει και τροποποιεί την τιμή του. Το είναι δεσμευμένη λέξη στη JavaScript, έτσι. Οπότε για αυτό το λόγο έχει γίνει αυτή η αλλίωση και με το class name στην ουσία πηγαίνουμε και επηρεάζουμε το χαρακτηριστικό class. Επίσης υπάρχει και το property classList. Επιστρέφει ένα array-like object το οποίο περιέχει όλες τις classes του στοιχείου. Δηλαδή έχουμε ότι το class list θα μας επιστρέφει τη λίστα την οποία μπορούμε να τις κάνουμε επεξεργασία εφόσον το στοιχείο θέλουμε να ανήκει σε πολλές classes που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Αλλά τώρα αυτά τα δύο, το class name και το class list, σε συνδυασμό με τις CSS χρησιμοποιούνται για να αλλάξουμε δυναμικά το στυλ των στοιχείων και θα του αφαιρώσουμε το επόμενο μάθημα. Δηλαδή ειδικά στο επόμενο μάθημα θα παίξουμε πολύ με το class name και με το class list γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά ότι μπορούμε μέσω τη JavaScript να παίζουμε με τι κλάσει, να τι εναλλάσσουμε, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και με αυτόν τον τρόπο να τροποποιούμε δυναμικά το περιεχόμενο τη σελίδα και το στυλ τη σελίδα. Οπότε εδώ έχουμε και λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα αντιβάκι το οποίο περιέχει τρει παραγράφου όπω βλέπει και δεν υπάρχει καμία κλάση, δεν υπάρχει καμία εφαρμογή στο στυλ. Και εδώ η CSS ορίζει τρει κλάσει που πηγαίνουν και πειράζουν τον background color. Εντάξει. Και τώρα επιλέγονται οι τρεις παράγραφοι και αμέσως μετά τίθεται στην πρώτη παράγραφο το χαρακτηριστικό class να είναι red, επίσης στην παράγραφο 2 τίθεται το class να είναι blue και επίσης στην B2 αμέσως μετά διαγράφεται και όλα στο χαρακτηριστικό class, οπότε όπως βλέπεις στην παράγραφο 2 έγινε blue προσωρινά και αμέσως μετά ξανααπέκτησε το φόντο που έχει το γονικό στοιχείο. Οπότε, έπειτα έχουμε ότι στο P3 χρησιμοποιείται το class name, το χαρακτηριστικό το οποίο είδαμε. Τίθεται αυτό να είναι ίσο με το green. Και έτσι λοιπόν, πράγματι τα χρώματα των παραγράφων είναι σωστά. Αν γυρίσουμε και λίγο πίσω στον κώδικα, να ρίξουμε μια ματιά στον κώδικα που παράγεται δηλαδή. Ε, έχουμε και λέμε λοιπόν σε αυτό εδώ το αρχιάκι, αν ανοίξουμε αυτό εδώ και αμέσως μετά αυτό εδώ, βλέπεις λοιπόν ότι πράγματι οι δύο παράγραφοι έχει προσθεθεί το χαρακτηριστικό class. Λοιπόν αυτά όσον αφορά τις βολικές μεθόδους, άρα λοιπόν έχουμε τη set attribute, έχουμε την has attribute, έχουμε την get attribute και έχουμε και τη remove attribute που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το χαρακτηριστικό ID και το χαρακτηριστικό class name και το class list τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά στο επόμενο μάθημα.